Και τώρα να ζήσεις, κυρία Θανασία, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, τη νιώθεις το φως. Και όλοι να λένε τα μία σοφός. Θα μπορούσε να είναι ένα μέρος της οικογένειάς μας, στη θέση του ασθενή. Εμείς πολλά για από εμάς να πούμε στην κυρία Θανασία. Η μητέρα μας, ο πατέρας μας, η σύζυγός μας, η σύντροφός μας, το παιδί μας. Φανταστείτε τι κόπο ή τι αγάπη καταβάλουν και αποδίδουν στην καθημερινότητά τους γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία της χώρας. Μια όμορφη ανθρώπινη στιγμή στο Σωτηρία. Μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, ξεχωριστή. Και χρόνια πολλά στην κυρία Θανασία. Χρόνια πολλά στην κυρία Θανασία. Και τα κεράκια σε μικρά γλυκάκια. Ναι, έτσι να κάνει. Άνθρωποι, ό,τι μπορούσαν. Όπως πρέπει. Και play στην ηλεκτρονική συσκευή για να ακουστεί το Happy Birthday. Σήμερα λοιπόν η μέρα πολύ σημαντική, 28 Απριλίου, καθώς 37 μέρες μετά την ανακοίνωση των απαγορεύσεων από τον Πρωθυπουργό, στις 6 περιμένουμε ακριβώς το διάγγελμα για την άρση των περιορισμών από τις 4 Μαΐου. Ακριβώς quarantin. Από εκεί δεν βγαίνει η καραντίνα. Quarantina είναι το πλοίο που έμενε μέρες. Αρόδου με τους, τα πρόσωπα που... 37 έχουμε σήμερα, 42 θα έχουμε στις 4 Μαΐου. 40 μέρες που θα γραφτούν στην ιστορία για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο, με μία από τις στιγμές που είδαμε. Θα δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλο τον οδικό χάρτη που θα αναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, λίγο πριν θα το ακούσετε εδώ στην εκπομπή από το αξιόπιστο ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Open. Όμως μετά τον κ. Μητσοτάκη θα ακολουθήσουν οι 6 υφυπουργοί προκειμένου να εξηγήσουν με λεπτομέρειες προς όλους μας, δημοσιογράφους και πολίτες, το τι ακριβώς θα αλλάξει στη ζωή μας για το επόμενο χρονικό διάστημα, άμεσο χρονικό διάστημα. Έτσι. Μία γεύση πήραμε το πρωί, καθώς άνοιξαν τα υποθηκοφυλακία και το ειρηνοδικείο, με περίεργες ουρές. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε, μάλλον θα μπορέσουμε να συνηθίσουμε αυτή την κατάσταση, μέχρι να υπάρξει εμβόλιο ή φάρμακο. Με μετρητές θερμοκρασία στα ειρηνοδικεία, με μάσκες, με γάντια, με αντισηπτικά, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να ξεκινήσει να λειτουργεί και η οικονομία, όταν μιλάμε για υποθηκοφυλάκια. Και μέχρι το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, το πρόσωπο της επικαιρότητας ή από τα πρόσωπα της επικαιρότητας, φίλοι τηλεθεατές, είναι ο εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την περίοδο της πανδημίας, ο Σεβασμιότατος Ναυπάχ, του ζητώ συγγνώμη, Ιερόθεος. Ο Σεβάσμιος Γέροντας νωρίς το πρωί σε δηλώσεις θορύβησε τουλάχιστον τις δημοσιογραφικές φωνές. Δεν ξέρω αν εσείς ο πολίτης ως πιστοί επηρεαστήκατε, όταν μέσα από τον καθημερινό του δημόσιο λόγο του έδωσε κάποιες αναφορές του Μαξ Βέμπερ, του Γερμανού κοινωνιολόγου, περί εκλογής εξουσίας, όταν υπάρχουν για την πολιτική μας ζωή τρεις κυρίαρχες εξουσίες. Είναι η εξουσία η χαρισματική, η εξουσία η παραδοσιακή και η κυριαρχία του νόμου. Αν δεν συμβαδίζουν λέει αυτά τα τρία, τότε πάμε σε εκτροπή εξουσίας. Εκτροπή θα μας τα διευκρινίσει. Ναι, αυτά. Επίσης, σε λίγο κοντά μας, σε μια πολύ σημαντική συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κύριος Παναγιώτης Αρκουμανέας, με πολλές εξελίξεις και τις τελευταίες ώρες, έχουμε να τον ρωτήσουμε πολλά για τα σχολεία, για το πώς πήγαμε με αυτές τις 40 μέρες και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Για τα πάντα θα ρωτήσουμε τον κύριο Αρκουμανέα. Είναι ευκαιρία να απαντήσετε για όλες τις λεπτομέρειες. Όμως πάμε στην δημοσκόπηση. Θέλετε? Κυρίως ρωτάμε εσάς, πέρα από τους καλεσμένους μας. Είναι αυτή η καθημερινή συνομιλία που ανοίγουμε. Καθώς οι μάσκες θα μπουν στη ζωή μας, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Ήδη από χτες έχει ανάψει το ενδιαφέρον μετά τις δηλώσεις του κ. Τσιόδρα. Όλο ο κόσμος ψάχνει τι μάσκες θα φορέσει ή κάποιοι φορούν ήδη. Ναι. Τι μάσκες λοιπόν, τι είδους μάσκας σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε? Έχουμε τρεις επιλογές. Έτσι, την χειρουργική ή μια χρήση. Την πλενόμενη, την πολλαπλό χρήση, αυτή που παίρνει και μετά την πλένει και τη σιδερώνει την φασμάτινη. Έτσι, αυτή τη λέμε γιατί πλένεται εύκολα. Και υπάρχει και η άλλη εκδοχή του. Δεν έχω ενημερωθεί. Δεν έχω ενημερωθεί. Όποια βρίσκω, ξέρεις, δεν υπάρχει σαφή τακτική. Περιμένουμε tvopen.gr, καθώς vote, ή κατεβάζετε την εφαρμογή του Open στο κινητό σας και ψηφίζετε πάρα πολύ εύκολα και φυσικά δωρεάν. Όλα τα ερωτήματα αντιδράσει στη σελίδα μας Open Ελλάδα στο Facebook και φυσικά στους λογαριασμούς μας στο Instagram και στο Twitter. Έτσι. Λοιπόν, πάμε Γιώργο. Ο Σπύρος Μουρελάτος, ο οποίος παρακολουθεί όλες τις κινήσεις και τις προετοιμασίες για το διάγγελμα του Πρωθυπουργού στις 6 και έχει το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Όλη η Ελλάδα περιμένει στις 6 τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλό μεσημέρι. Είναι ένα ξεχωριστό σε κάθε περίπτωση τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Όχι το τελευταίο για τον μήνα Μάιο, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Είναι όμως υψηλού συμβολισμού, γιατί ουσιαστικά θέτει ένα τέρμα σε αυτές τις 40 ημέρες καραντίνας. Πρέπει να σας πω πως το σενάριο άλλαξε πολλές φορές τα τελευταία 24 ώρα. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο, όσο και πολυσύνθετο εγχείρημα. Το λέω αυτό γιατί όσο εύκολο εντός εκτός αγωγικών ήταν το lockdown,
τόσο δύσκολη είναι η σταδιακή άρση των περιορισμών, γιατί κάθε βήμα που ανοίγει έχει logistics από πίσω του, πάρα πολλά, όπως μου έλεγαν κυβερνητικοί παράγοντες. Έτσι, αν θέλουμε να συγκεφαλαιώσουμε τα κυριότερα σημεία αυτού του σχεδίου και αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο, θα μέναμε σε πρώτη φάση στα σχολεία. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, απομένουν 3 ώρες μέχρι ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Έχουμε το τελικό σχέδιο για τα σχολεία. Πρέπει να σου πω πως υπήρξε πολύ μεγάλος προβληματισμός τις προηγούμενες ώρες. 11 Μαΐου θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, παραλαμβάνω, την επαναφορά της τρίτης λυκείου στα Θρανία. Τελικώς φαίνεται πως προκρίθηκε το σενάριο της μίας εβδομάδος ανάμεσα στις δύο φάσεις και στις 18 Μαΐου θα έχουμε την επιστροφή της υπόλοιπης δευτεροβάθμιας, δηλαδή Α και Β λυκείου και των τάξεων του γυμνασίου. Και εφόσον πάνε όλα καλά... Στις 18 ακριβώς. Εφόσον δεν έχουμε ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και νοσηλευωμένων, αυτοί είναι οι δύο δείκτες από εδώ και πέρα που θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Την 1η Ιουνίου θα δούμε να επανέρχονται και τα δημοτικά. Πολύ αστερίσκει εδώ πάντως. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για τα δημοτικά. Δεν θα εκπλαγεί κανείς αν τελικώς δεν ανοίξουν ποτέ τα δημοτικά. Όλα αυτά είναι υπό αίρεση των επιδημιολογικών δεδομένων από τις 20 Μαΐου και μετά. Τα επιμέρους ζητήματα αναμένεται να πει αύριο η κυρία Κεραμέως. Θα τα εξειδικεύσει η Υπουργός Παιδείας μαζί με τον κύριο Τσιόδρα. Δεύτερο, Αγκάθι, οι εκκλησίες. Πολύς λόγος έγινε τα τελευταία 24 ώρα. Ο Πρωθυπουργός θα έχει, όπως πληροφορούμε, αναφορά στις εκκλησίες στο απόψινό του τηλεοπτικό μήνυμα. 4 Μαΐου παραμένει η ημερομηνία από την οποία θα επιτραπεί η ατομική λατρεία. Πληροφορούμε ότι μετά τις 18 Μαΐου και υπό αυστηρούς όρους για τη δημόσια υγιεινή θα αρθούν σταδιακά οι περιορισμοί και στις εκκλησίες. Πληροφορούμε για ένα σχήμα που δεν θα επιτρέπεται πάνω από 10 άτομα να βρίσκονται ταυτοχρόνως εντός των ναών. Από εκεί και πέρα ξεκινάμε από το λιανεμπόριο. Αυτό είχε κλειδώσει ημέρες πριν. Μικρά εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Μένει ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος θα ακολουθήσει τον Πρωθυπουργό ως ένας από τους 6 υφυπουργούς να εξειδικεύσει τους κανόνες και τους όρους από την οποία θα λειτουργήσει το λιανεμπόριο. Σχεδόν αυτόματα στις 5 Μαΐου θα έχουμε και κατάργηση των SMS του 13033. Υψηλός συμβολισμός και εδώ, γιατί όλοι έχουμε συνδέσει το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύστημα με την 40ήμερη καραντίνα. Από τις 18 Μαΐου και μετά θα επιτραπεί και η κίνηση από περιφερειακή ενότητα σε περιφερειακή ενότητα. Προσοχή εδώ, γιατί όταν μιλάμε για νησιά, αυτό θα πάει πολύ μετά. Έρχεται να κουμπώσει κατ' ουσίαν, αν μου επιτρέπετε ο όρος, με το άνοιγμα εποχικών και τουριστικών καταλυμάτων. Αυτό το τοποθετούμε μετά τις 15 Ιουνίου, προς τα τέλη Ιουνίου και τις αρχές Ιουλίου, μέσα μαζικής μεταφοράς. Βέβαια, τα νησιά του Σαρονικού είναι εντός περιφέρειας και είναι περιφερειακές ενότητες που... Μένει να το δούμε αυτό όμως, Γιώργο, πώς θα εξειδικευθεί. Για τα νησιά ο γενικός κανόνας είναι πάντως πως θα πάνε πολύ πίσω, θα είναι στην τελευταία φάση. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το Υπουργείο Υποδομών φέρεται έτοιμο να τα λειτουργήσει με δρομολόγια χειμώνα, όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά, έως τις 11 Μαΐου. Πάντως θα γίνει σήμερα, όπως πληροφορούμε, και μία σύσταση να χρησιμοποιούμε τα γιοταχή μας, γι' αυτό και δεν θα επανέλθει άμεσα τουλάχιστον ο δακτύλιος. Εστίαση είναι η επόμενη μεγάλη αλλαγή. Αυτή την περιμένουμε από τέλος Μαΐου και αρχές Ιουνίου. Μιλάμε για καφέ, εστιατόρια και υπαίθρια μπαρ. Περιτεύει να διευκρινίσω πως μιλάμε για εξωτερικούς αποκλειστικά χώρους και με τήρηση αυστηρών κανόνων και αποστάσεις ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα. Ο τουρισμός είναι ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος για την Ελλάδα, γιατί αντιστοιχεί σε ένα πολύ σεβαστό κομμάτι του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Εδώ πρέπει να πω πως αυτό τελεί υπό τον αστερίσκο και μιας ευρύτερης πανευρωπαϊκής συμφωνίας που αναμένεται να επιτευχθεί τις επόμενες εβδομάδες. 12 μήνες διάρκεια ξενοδοχεία από την 1η Ιουνίου και μετά, όπως σας είπα και νωρίτερα, τα εποχικά και τα καταλήματα προς το τέλος Ιουνίου. Περίπου εκείνο το χρονικό διάστημα, αρχές Ιουνίου δηλαδή, θα έχουμε ξανά το άνοιγμα των οργανωμένων παραλίων, πάλι όμως με πολύ αυστηρούς όρους. Μάλιστα. Λίγο νωρίτερα την ατομική άθληση, εκεί στα μέσα Μαΐου, λίγο αργότερα
την ομαδική άφηση. Οι έξι υπουργοί και υφυπουργοί μετά τον Πρωθυπουργό θα δεχτούν και ερωτήσεις ή θα έχουν μια ομιλία 5-10 λεπτών? Νομίζω πως θα προκληθεί το δεύτερο σενάριο, θα εξειδικεύσουν απλά τα μέτρα και αύριο, όπως σας είπα, στο Υπουργείο... Στα υπουργεία του Σπύρο Μορελάτου που έδωσε όλο το ρεπορτάζ. Βεβαίως, πολύ ενδιαφέρον. Μένει να δούμε. Πάντα υπάρχουν αν θα ερωτήματα. Κάτι την τελευταία στιγμή. Τα οποία θα τα δούμε για κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μορελάτου. Όμως έχουμε φίλοι τηλεθέτες εδώ. Είναι η Μέρη Ορφανίδη. Η Μέρη Ορφανίδη. Προκειμένου να δώσει την. Παράδειγμα, Μέρη, εικόνα. Εγώ έχω λάβει μηνύματα, είπαμε για τα πανεπιστήμια. Πότε θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια? Τα πανεπιστήμια έλεγε πάντα η Νίκη Κεραμέως όλο αυτό το διάστημα ότι η τηλεκπαίδευση πηγαίνει πολύ καλά και ότι η συμμετοχή ξεπερνούσε ακόμα και την κανονική συμμετοχή που έχουν οι φοιτητές στα αμφιθέατρα. Ωστόσο φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα με τα παιδιά που βρίσκονται στα πτυχία, στο πτυχίο, στο λεγόμενο τελευταίο έτος. Οπότε εκεί πρέπει να γίνουν εργαστήρια. Μιλώντας με γιατρούς στην Ιατρική Σχολή Αθηνών έλεγαν ότι πρέπει να μπουν να κάνουν τα εργαστήρια. Για να πάρουν πάντως πτυχίο. Yeah. Νομίζω ότι αύριο θα γνωρίζουμε περισσότερα. Βλέπουμε ότι όλοι οι υπουργοί είναι σήμερα μετά τον Πρωθυπουργό. Η Νίκη Κεραμέως είναι αύριο στο πλευρό του Σωτήρη Τσιόδρα από το Υπουργείο Υγείας, όπως όλα δείχνουν, για να αποκωδικοποιήσουν όλα όσα ο Πρωθυπουργός θα μια πει. Μια τελεία, σήμερα. Μέρη, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχει αξία, αλλά επειδή συνήθως ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ακολουθεί τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και αν ακούγεται περίεργο, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πριν από λίγη ώρα, στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, δόθηκε μια διαταγή, εντολή Μακρόν, ότι δεν πάμε να ανοίξουμε το Μάιο, όπως ήταν 11 Μαΐου να ανοίξουν τα σχολεία, θα πάμε τον Ιούνιο, χωρίς να δίνει συγκεκριμένη ημερομηνία. Και αναμένεται σε λίγες ώρες μήνυμα του Γάλλου Πρωθυπουργού του Άρθιλη, για να δώσει ακριβώς την ημερομηνία και για τους λόγους για τους οποίους μετακινείται η άρση αυτού του μέτρου. Μάλλον αφορά την αντίδραση πολλών γονέων. Και εδώ υπάρχουν αντιδράσεις. Για τα δημοτικά δεν είναι σίγουρο. Για τα δημοτικά πάντα γινόταν μια κουβέντα. Το σήκωσε και αντιπολίτευση. Από τις αρχές και πάντα πέρα από το ότι ο Υπουργός έλεγε ότι εμείς θέλουμε σταδιακά να ανοίξουν όλα, πάντα γινόταν μια συζήτηση από κάτω. Μα τα μικρά παιδιά πώς θα τα κρατήσει το προάβλιο, πώς τα μέτρα προστασίας. Η οποία έρχεται όμως και από τους γονείς ακόμη πιο έντονη. Σε μια έρευνα, ένας στους τέσσερις γονείς έλεγε ότι δεν φοβάται να επιστρέψουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Όταν μιλάμε με γονείς δημοτικού, φοβούνται ακόμα περισσότερο, είναι περισσότεροι δηλαδή αυτοί. Δηλαδή, το μόνο σίγουρο για να πάμε σε ημερομηνίες που διαφέρει είναι πάρα πολύ και τις το μόνο και σίγουρο είναι τρίτη ηλικίου πίσω. Τρίτη ηλικίου στις 11. Στις 11 ή 18. Πρώτη γυμνασίου, δευτέρα ηλικίου στις 18. 18 μαζί με τις άλλες τάξεις στις 2 του ηλικίου. Δημοτικά, πρώτη και δευτέρα. Πρώτη Ιουνίου δημοτικά, και αν ανοίξουν, θα είναι 1η Ιουνίου, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά τα παιδάκια, τα μικρά, τελειώναν 15 Ιουνίου το σχολικό έτος. Οπότε και 1 και 10 να τα βάλεις, μπορείς να τα πας μέχρι 30 Ιουνίου, πει η κυρία Ζαχαράκη, όχι παραπέρα. Οπότε να κάνουν περισσότερο γλώσσα μαθηματικά έτσι σε όλες αυτές τις ώρες. Δεν θα είναι ένα κανονικό ορολόγιο παιδιά, πρόγραμμα. Ένα από το κόλλημα που να έχουν κάποια παιδιά με το κινητό θα είναι λέω το αντισηπτικό. Και αυτό θα είναι πιο ωφέλιμο. Και θα ξαναβρεθούν με τους φίλους στο μόνο σίγουρο. Και εδώ θα μας εξηγήσει, θα ρωτήσουμε και τον κύριο Ρουκουμανέα. Βεβαίως. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος. Για το θέμα της μάσκας. Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Πρέπει να φοράνε οι μαθητές μάσκα. Και πώς να βοηθήσει το συμμαθητή σου να του πει κάτι αν δεν το ξέρει με τη μάσκα. Βέβαια μπορεί να έχει και το σκονάκι μέσα από τη μάσκα. Νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά. Δεν ξέρω κι αν εμείς θα βάλουμε μάσκα την επόμενη φορά εδώ που θα βρεθούμε. Έγινε. Μέρη Φρονίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλοι τηλεθεατές, πάμε λίγο γιατί έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην παρέα μας ένα από τα πρόσωπα των ημερών, τους πρωταγωνιστές των ημερών, άθελά του ιεράρχη. Καθώς βγαίνει και μιλάει. Καθώς είναι το πρόσωπο που εκπροσωπεί στο δημόσιο διάλογο τη διαρκή Ιερά Σύνοδο, ό,τι λέγεται, ό,τι αποφασίζεται και ό,τι δέχεται ως αντιδράσεις ή αν θέλετε ως διαρκή ερωτήματα. Και εδώ έχει την δική του αξία το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε στην παρέα μας και να καλησπερίσουμε χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, σεβασμιότατε τον. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά σε εσάς, τους δύο και όλους εκείνους οι οποίοι μας βλέπουν. Το Μητροπολίτη, χρόνια πολλά, σεβασμιότατε. Να ξεκινήσουμε από εκεί που έχει περίπου κορυφωθεί το ενδιαφέρον, ασχέτως αν υπάρχει ουσία σε αυτό, αλλά επιτρέψτε μας, σεβασμιότατε, να ρωτήσουμε. Η πρωινή αναφορά σας σε σκέψεις του Max Weber, του Γερμανού κοινωνιολόγου, θορύβησαν, θα έλεγε κανείς, την πλειονότητα των δημοσιογράφων. Δεν ξέρω την κοινή γνώμη ακόμα. Δεν έχω μετρήσει αντιδράσεις. Μήπως μπορούμε να διευκρινίσουμε ή πιστεύετε χρειάζεται λόγος διευκρίνησης? Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να το διευκρινίσω αυτό. Εκείνο το οποίο παρατηρώ ότι σε όλα τα μέρη, όχι μόνο στους δημοσιογράφους, υπάρχει νοοτροπία της θηρεύσεως λέξεων.
Δηλαδή προσπαθούν να βρουν μερικές λέξεις και να απομονώνουν από όλο το περιεχόμενο και από όλο το νόημα. Θέλω να πω ότι γράφω βιβλία 40 περίπου χρόνια. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, είμαι εκπρόσωπος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος πάνω από 12 χρόνια. Και επομένως έχω άμεση επικοινωνία με τους δημοσιογράφους. Αυτή την περίοδο, ένα ολόκληρο μήνα, έχω πάνω από 100 εμφανίσεις σε ραδιόφωνο και τηλεοράσεις. Και τελικά δεν έπιασαν τίποτα από όλα αυτά παρά μια λέξη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για μένα. Και την απομόνωσαν και δεν εννοούσα αυτό το οποίο οι άλλοι εννοούσαν. Και θα έλεγα ότι στην πρωινή αυτή εκπομπή έθεσα σοβαρά ζητήματα. Είπα δηλαδή τι τελικά είναι η Εκκλησία για μερικούς ανθρώπους. Πώς τη θεωρούν. Τη θεωρούν απλώς ένα παράρτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τη θεωρούν απλώς σαν ένα σύλλογο. Έθεσα το ερώτημα τι είναι η Θεία Ευχαριστία. Είναι ένα φορκλόρ, ενδεχομένως είναι κάτι το οποίο ένας πολιτικός θα έρθει στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, για να τον δουν οι πιστοί πόσο πιστός είναι. Τι τελικά είναι. Και στο τέλος, για να πω τι τελικά είναι η εξουσιακή, αυτό το χωρίο του Max Weber, που εννοεί ότι πρέπει να συνεργάζονται μέσα στην κοινωνία όλοι εκείνοι που έχουν τα χαρίσματα. Είναι η νόμιμη εξουσία, είναι η παραδοσιακή εξουσία, η παράδοση αυτού του τόπου και τα λοιπά, η οικογένεια. Είναι η χαρισματική εξουσία, ο Τσιόδρας ας πούμε είναι η χαρισματική εξουσία. Άρα πρέπει όλα αυτά να συνεργάζονται. Όποιος αποκόπτει το ένα από το άλλο, δημιουργεί μια παρενέργεια, μια εκτροπή, όπως θέλετε πάρτε το. Δεν ήταν κάτι το φοβερό. Πού κόπηκε αυτός ο σεβασμός, αυτή η διάκριση των εξουσιών? Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εδώ βλέπω το εξής, ότι η Εκκλησία τήρησε ακριβώς τα μέτρα και εγώ ήμουν εκείνος ο οποίος ως πρόσωπος τύπου ερμήνευα τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και του Αρχιεπισκόπου. Λοιπόν, και κρατήσαμε όλο αυτόν τον κόσμο που θρησκεύεται, που εκκλησιάζεται να το πω καλύτερα, την Μεγάλη Εβδομάδα και την ημέρα της Αναστάσεως να είναι μέσα στο σπίτι τους. Και δεν έγιναν τίποτα. Λίγα και αυτά δεν ήταν υπερβολικά. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά άκουγα αμέσως μετά το Πάσχα, ακούγαμε μάλλον το πω καλύτερα, ότι γίνεται σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα και κανείς δεν μιλούσε για το θέμα της Εκκλησίας, του εκκλησιασμού. Σαν να υπήρχε ένα αντιεκκλησιαστικό μένος, δεν ξέρω. Εν όψη λοιπόν αυτού, υπάρχει μέσα στον κόσμο το δικό μας, υπάρχει ένας αναβρασμός. Δεν μπορώ να σας το αποκρύψω. Ο Αρχιεπίσκοπος συνέλαβε όλη αυτή την αγωνία και των ιεραρχών και των επισκόπων και του λαού και έστειλε αυτή την επιστολή. Και λέει θέλουμε εν όψη όλων αυτών που θέλετε να κάνετε να συμπεριλάβετε και την Εκκλησία. Mm-hmm. Όταν έστειλε την επιστολή, εγώ ήμουν υποχρεωμένος να υποστηρίξω την απόφαση αυτή που δεν ήταν επιστολή του Αρχιεπισκόπου, ήταν συνοδική αξιοδότηση και εντολή της Ιεράς Συνόδου. Είναι λοιπόν υποχρεωμένος να το υποστηρίξω. Τότε μόνον άρχισαν να μιλάνε, ναι, εννοούμε και την Εκκλησία, μόνο για ιδιωτική προσευχή. Η κυβέρνηση και δηλαδή, ο κυβερνητικός... Και δεν έθεσαν ημερομηνία πότε θα γίνει, θα αποκατασταθεί η Εκκλησία. Για τον κύριο Πέτσα μιλάτε, σεβασμιότατε. Κοιτάξτε, ο κύριος Πέτσας ήταν ο πρώτος ο οποίος το είπε. Αλλά το έλεγαν όλοι και οι δημοσιογράφοι το έλεγαν. Το έλεγαν ότι κάποια στιγμή, μόνο μετά την επιστολή που έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος, να σας σημειώσω, ότι την επιστολή την έστειλε Τετάρτη 22 Απριλίου, πριν ανακύψουν άλλα γεγονότα κτλ. Με την Πρωτοψάλτη κτλ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το θέμα. Λοιπόν, από τότε σιγά σιγά άρχισαν να μιλάνε και για άνοιγμα των εκκλησιών σε καθημερινή βάση για να προσεύχονται οι πιστοί. Και τώρα δεν δίνουν ένα χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, εγώ ήμουν υποχρεωμένος αφενός μεν να υποστηρίξω την απόφαση της Ιεράς Συνόδου και να την υποστηρίξω με όση δύναμη έχω, γιατί αλλιώς θα με κατηγορούσαν ότι δεν μιλώ. Αφετέρου δε να πω ότι τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος που θα συνέλθει την Πέμπτη. Γι' αυτό και μετά δεν θα έχω κανέναν λόγο εγώ να μιλώ. Αποφάσεις... Είμαστε υποχρεωμένοι όταν πάρει η απόφαση η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος την Πέμπτη να τα αποδεχθούμε. Ναι. Τώρα, Παριερώτατε, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα θέσω το ερώτημα, αν θέλετε απαντάτε. Υπάρχει η άποψη σε ένα μεγάλο κομμάτι, σε ένα μεγάλο αριθμό, ζητώ συγγνώμη για το κομμάτι, σε ένα μεγάλο αριθμό ιεραρχών, ότι υπάρχουν πρόσωπα στην πολιτική και δημοσιογραφική ζωή του τόπου μας ή στην πολιτική και δημοσιογραφική καθημερινότητα, είτε αυτό αφορά κυβέρνηση, αντιπολίτευση, είτε αφορά δημοσιογράφους, οι οποίοι αρνούνται ή δεν επιθυμούν ή, εν πάση περιπτώσει, δεν κατανοούν την
το τι σημαίνει η Εκκλησία στην Ελλάδα, το πώς λειτουργούν οι ιερείς, οι κληρικοί με τους πιστούς, αυτή την αγαστή σχέση ενώ δεν μπορούν να την κατανοήσουν και τη βλέπουν μόνο ως μια εξυπηρέτηση της καθημερινότητας μέσα από την πληροφορία ή από τις ανάγκες της τρέχουσας πολιτικής μας ζωής ή δημοσιογραφικής μας καθημερινότητας. Ευθαρσώς μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια προκατάληψη για όλο το φάσμα της Εκκλησίας. Βέβαια, δέχονται την Εκκλησία, εκεί ήταν το ερώτημά μου που έτσι το πρωί, δέχονται την Εκκλησία σαν ένα μικρό υπουργείο, δέχονται την Εκκλησία σαν να είναι ένας ορυθρός σταυρός, δέχονται την Εκκλησία να κάνει το κοινωνικό έργο και το κάνει. Δέχονται την Εκκλησία όταν υπάρχει πρόβλημα όπως την οικονομική κρίση να βοηθήσει. Θα ζητήσουν τη συνδρομή της Εκκλησίας όταν περάσει και αυτός ο κορονοϊός και θα αυξηθεί η οικονομική κρίση. Αλλά έχω την εντύπωση δεν καταλαβαίνουν το μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν καταλαβαίνουν ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι ένα μυστήριο. Και αν θέλετε μια άλλη γλώσσα, να σας το πω, είναι το πνευματικό θεραπευτήριο. Είναι η Εκκλησία ο χώρος εκείνος που γίνεται η πρωτογενής, η δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη. Έχετε σταθεί ότι υπάρχουν πρόσωπα που κατανοούν την πνευματικότητα της Εκκλησίας ή απλά βλέπουν ως πολιτικοί, ως δημοσιογράφοι, πού μπορεί να ανοίξει το πορτοφόλι της Εκκλησίας και να πληρώσει για να μην πληρώσει το εκάστοτε Υπουργείο ή εκάστοτε κυβέρνηση. Παράδειγμα, οι άστεγοι, τα συσίτια, οι αναξιοπαθείς ανάμεσά μας, οι συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας. Μήπως θεωρούν ότι η Εκκλησία είναι μόνο για να εξυπηρετεί αυτό που η πολιτεία αρνείται ή δεν μπορεί αυτό, ή δεν έχει τους θεσμούς πλήρης για να εξυπηρετήσουν αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Νομίζω ναι, νομίζω το αποδώσετε αυτό. Κάτι, δεν υπάρχουν δομές από το κράτος. Εμείς συμπληρώνουμε τα κενά του κράτους και στο κοινωνικό τομέα. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι ένα κοινωνικό σωματείο. Με όλο το σεβασμό, εδώ μιλάμε για την πανδημία. Και ήταν προφανές ότι λόγω των εορτών και λόγω του μεγάλου μεσοωρού ηλικίας των ανθρώπων που συρρέουν στις εκκλησίες, δεν λέω για τη βραδιά της Αναστάσεως, και μακάρι να πηγαίνουν όλοι, αν και περισσότεροι νέοι στην εκκλησία, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή, μήπως τελικά δεν είχε κάποιος διάθεση να αδικήσει την εκκλησία, αλλά πραγματικά τον ενδιέφερε η δημόσια υγεία. Γιατί επειδή τους σας άκουσα να κάνετε σύγκριση, λέγοντας δεν είναι ούτε κομμωτήριο ούτε σούπερ μάρκετ. Και προφανώς δεν είναι ούτε κομμωτήριο ούτε σούπερ μάρκετ. Αλίμονο η εκκλησία. Όμως οι επιδημιολόγοι και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος είναι στην ομάδα και είναι άνθρωπος της εκκλησίας, είναι ψάλτης, υπήρχε περίπτωση να σας αδικήσει. Είδε τα δεδομένα. Ναι. Να σας πω. Δηλαδή ήταν άνθρωπο δικό σας μέσα στην ομάδα που αποφασίζει. Ακούστε λιγάκι. Όσοι δημοσιογράφοι έχετε και εσείς τις πληροφορίες σας. Και εμείς έχουμε τις δικές μας πληροφορίες. Ναι. Έτσι και ο Αρχιεπίσκοπος έχει τις δικές του πληροφορίες, γιατί υπάρχει ανοιχτός διεύλος με την κυβέρνηση. Και εμείς έχουμε τις πληροφορίες. Πριν από μερικές μέρες, ο κ. Τσόδρας, σαφέστατα, όταν τον ερώτησαν στην ενημέρωση, είπε ότι θα μελετήσουμε το θέμα ως προς το συγχρονισμό, γιατί δεν θα ασχοληθεί με το θέμα της πίστεως. Άρα λοιπόν δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εγώ λοιπόν έχω την πληροφορία, όχι επίσκοπος, έχει την πληροφορία και εγώ, ναι, ότι ήδη η Επιτροπή Επιστημόνων έλαβε απόφαση. Και δεν ασχολούνται με το θέμα της πίστεως, αλλά περίπου κινούνται σε αυτά τα οποία γράφει ο Αρχιεπίσκοπος και την απόφαση αυτή την έστειλαν στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό. Οπότε λοιπόν, μη μου επικαλούνται συνεχώς και μου λένε οι επιστήμονες και οι επιστήμονες και οι επιστήμονες. Γιατί πέρα από αυτό, η ασθένεια, ή μάλλον να το πω καλύτερα, ο άνθρωπος, δεν έχει μόνο σωματικές ασθένειες. Δηλαδή, η αποθέωση της επιστήμης στην οποία δεχόμαστε, έφτασε στη Δύση, αυτός ο εξορθολογισμός της επιστήμης, να θεωρεί τον άνθρωπο ότι είναι μια απλώς ζωντανή μηχανή. Γι' αυτό και ξεπετάχτηκαν στον δυτικό χώρο όλα, μάλιστα, τα συστήματα, η ψυχολογία, η ψυχολογία, η υπαρξιακή, η φιλοσοφία. Για να μην και το διαβάστε γενικεύσουμε... το Γιάλουμ. Πιστεύω να έχετε διαβάσει το βιβλίο του Γιάλουμ όταν έκλαψε ο Νίτσε. Εκεί θα δείτε το πρόβλημα που παρουσιάζει τον Νίτσε να συνομιλεί με τον Μπρόιερ. Δηλαδή έχουμε την υπαρξιακή φιλοσοφία με την υπαρξιακή ψυχολογία. Που έχει ανάγκη ο Σάκης. Ο κύριος Σίψας, ο λοιμοξιολόγος, που είναι από τους ανθρώπους που είναι, είπε το πρωί ότι εντάξει, θα ξεκινήσουμε στους λατρευτικούς χώρους, θα πηγαίνουν οι άνθρωποι, δεν θα φυλάμε τις εικόνες ή το χέρι του ιερέα, αλλά θα κάνουμε μια υπόκληση σεβασμού. Η Εκκλησία έχει πρόβλημα με αυτό? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω, γιατί θα το πει αυτό η Διαρκής Συνάδελφος μεθαύριο. Αλλά να έχουμε τα δεδομένα. Δηλαδή, αυτό που είπε η Επιτροπή Εμπειρογνώμων, να την έχουμε. Να έχουμε τι είπε η Επιτροπή Εμπειρογνώμων. Θεωρώ λοιπόν, έχω και εγώ, δεν μπορώ να εκφραστώ περισσότερο και να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι η Επιτροπή Εμπειρογνώμων
δεν εισήλθε στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, στο θέμα της πίστεως. Έθεσε και αυτό το θέμα, έθεσε το αντίδωρο πώς θα δίνεται, ξέρω εγώ, να μην φυλάμε το χέρι των ιερέων. Τα ξέρω αυτά, τα έχει θέσει. Πολλά από αυτά είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Αλλά όχι κλείνουμε την Εκκλησία χωρίς να αφήνουμε ένα διάγραμμα, χρονοδιάγραμμα, πότε θα ανοίξει και γιατί θα ανοίξει. Και επιτέλους ρωτώ. Ο κύριος Τσιόδρας, πολλές φορές τον ακούω καθημερινά, και είναι ένας άνθρωπος σοβαρός. Λέει ότι το 50% κόλλησε την ασθένεια από το ταξίδια, το 30%. Να μας πει κάποιος, ο κύριος Τσιόδρας, πόσοι κόλλησαν τον ιό από την Εκκλησία και όχι από τα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Δηλαδή, να μην λέμε, δεν μ' αρέσει, εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Και θέλω όταν μιλάω, έχω δημόσιο λόγο, να μιλάω με σοβαρότητα. Δεν μπορώ να δεχθώ εξωτερικές έτσι παραπλανητικές, τα fake news, τα οποία λέγονται, από άλλους λόγους. Να μας πούνε καθαρά. Δηλαδή, τι φοβούνται από την Εκκλησία. Πάντως, θα λάβουν τα μέτρα μας, ας ανοίξουν τις Εκκλησίες. Αγαπητέ Επιμανάρχα, κάτι που αρνείται η Εκκλησία να το υπενθυμίσει, και αν το κάνω εγώ θα το κάνω, και ας παρεξηγηθώ από ένα κομμάτι της κοινής γνώμης. Αυτή τη στιγμή, για όσους δεν γνωρίζουν, την πλειονότητα των γεροκομείων στην Ελλάδα, την εξυπηρετούν οι εκκλησίες. Ένα μεγάλο ποσοστό, ναι. Την πλειονότητα. Ναι, ναι. Δεν έχουμε κρούσμα εκεί που βλέπουμε, γιατί αν θεωρούσαμε ότι λειτουργούν επιπόλαια οι άνθρωποι των εκκλησιών σε αυτό το κομμάτι, θα είχαμε ενδεχομένως έστω ένα κρούσμα. Μακάρι να μην έχουμε πουθενά, προς Θεού. Αλλά για αυτή τη δουλειά της εκκλησίας δεν μιλάμε συχνά. Παράδειγμα. Σωστό. Να μιλήσουμε και για άλλα. Και ξέρετε τι εμένα με έχει προβληματίσει. Το γεγονός ότι έγινε μια καμπάνια, εξαιρετική καμπάνια για εξαιρετικό ανθρωπιστικό λόγο, που ξαφνικά λέει ή είπε τέλος πάντων κάποια στιγμή ότι η εκκλησία σταμάτησε τα συσίτια. Δεν σταμάτησαν τα συσίτια, απλά πήγατε σε πακετάρισμα γιατί οι γυναίκες ή οι άνθρωποι που πήγαιναν και μαγειρεύανε, φοβηθήκανε ή εσείς τις αποτρέψατε για να μην υπάρξει μετάδοση του ιού και δεν πάνε εύκολα στα μαγειρία. Κάτι που επίσης δεν είπε η εκκλησία στο δημόσιο διάλογο. Και μένει μόνο κάτι να πούμε για την Εκκλησία. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Μα το έχουμε κάνει ρεπορτάζ, δεν μπορούμε να αποκρύψουμε. Να κρατήσουμε κάτι που είπε αυτό το ζήτημα. Θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα στην κοινωνία, στον τόπο μας, η Εκκλησία είναι ο μεγαλύτερος κοινωνικός φορέας. Έχει περίπου 700-800 ιδρύματα, τα οποία δεν τα έχει το κράτος. Αλλά θέλω να πω, το κάνουμε και αυτό, αλλά δεν είμαστε μόνο αυτό. Μάλιστα. Δεν είμαστε Ερυθρός Σταυρός. Δεν είμαστε ένα σωματείο. Είναι ένα μυστήριο η Εκκλησία. Όταν λοιπόν λες, προσβάλλει κανείς, δεν λέω εσείς, προσβάλλει κανείς αυτό το θρησκευτικό, το εκκλησιαστικό αίσθημα του λαού και του λέει: μείνετε στο σπίτι, θα ανοίξουν τα σχολεία, θα ανοίξουν τα κομματήρια, εσείς καθίστε στο σπίτι. Είστε ξεκάθαρο. Είναι μια προσβολή. Να κρατήσουμε σεβασμιότατε αυτό που είπατε και δεν προχωρήσετε πιο πέρα, ότι επειδή έχετε τις πληροφορίες σας, προφανώς δεν ήταν όλα τα πρόσωπα στην ίδια γραμμή και αυτό σας ενόχλησε. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω τι με ενόχλησε. Με ενόχλησε ότι δεν υπήρχε ένα χρονοδιάγραμμα. Τι θα κάνουμε με την Εκκλησία. Μιλούσαν για όλα τα άλλα εκτός από την Εκκλησία. Νομίζω τώρα, με αυτή το ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί του απόγευμα. Το είπαμε πριν. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί όλων των κομμάτων και στην κυβέρνηση, όπως και οι δημοσιογράφοι, που θεωρούν ότι είναι μια δεύτερη περίπτωση η Εκκλησία. Πολλοί ασχοληθήκαμε μαζί τους. Χήμα το λέω. Ναι. Ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, για την. Να είστε καλά. Να είστε καλά, πάντως, νομίζω ότι οι επιδημιολόγοι κοιτάζουν χώρους, αριθμούς και διαδικασίες. Με σοβαρότητα. Δεν έχουν λόγο να μπουν να τα βάλουν με την Εκκλησία, να αμφισβητήσουν το έργο τους. Πολιτικούς τα έχουν πάρει στο κρανίο πολιτικά. Ναι, αλλά τώρα έχουν το ρεπορτάζ τους. Πολιτικοί και επιδημιολόγοι. Ναι, το είπε. Μα και είδες αυτό το τόνισε. Του λέει, έρχεσαι για τα ψηφαλάκια. Κάτσανε μαζί στις επιτροπές. Μου τη λες, λοιπόν, έχουμε την προσφορά μας πριν πάμε στο φέρνι μας. Βεβαίως. Τη δημοσκόπηση να με τη δούμε πώς πάει. Πώς πάει η δημοσκόπηση. Τι είδος μάσκα σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Χειρουργική μια χρήση, δηλαδή 24%, πολλαπλή πλαινόμενη φασμάτινη 56%. Δεν έχω ενημερωθεί, δεν ξέρω ό,τι βρω, 17%. Για όμως θα πάει και στην πορεία, γιατί όλα αλλάζουν τα πράγματα. Έχετε όμως τη δυνατότητα να μπείτε στην κλήρωση για το κινητό μας τηλέφωνο. Να το δούμε. Το μαύρο Samsung Galaxy S20, καταπληκτικό, πραγματικά επαγγελματικό, με τρομερή οθόνη, πολύ μεγάλη μπαταρία. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήνετε τα στοιχεία σας ή στέλνετε SMS γράφοντας open κενό. Ονοματεπώνυμο στο 14999. Η διαδικασία ακριβώς μπαίνει στην κλήρωση για το Jeep Renegade 1000 κυβικών αξίας 19.000 ευρώ. Ανανεωμένο σπόρο αμάξι για την καθημερινότητά σας ή την εργασία σας, τις διακοπές σας. Αυτό, με την ίδια διαδικασία. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά με το πρόσωπο των ημερών, τον κύριο Παναγιώτη Αρκουμανία, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Του ΕΟΔΗ. Έτσι. Εδώ.
επιστρέφουμε στην παρέα μας, να δούμε τη δημοσκόπηση που ήδη είναι σε εξέλιξη, να δούμε πώς αντιδράτε, πώς συμμετέχετε στην παρέα μας. Δωρεάν η ψηφοφορία, tvopen.gr/vote. Τι είδος μάσκας σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς μπαίνει στη ζωή μας ξεκάθαρα στους κλειστούς χώρους από 4 Μαΐου που θα κυκλοφορούμε. Χειρουργική, πελαινόμενη πολλών χρήσεων ή δεν έχουν ενημερωθεί. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Και πριν βάλουμε στην κουβέντα μας τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Παναγιώτη Αρκουμανέ, να πάμε στην Πάτρα που έχουμε διαμαρτυρία των εργαζομένων γιατρών, νοσηλευτών και το προσωπικό, νομίζω και το διοικητικό προσωπικό. Όλοι είναι νοικοκυπρακά που διαμαρτύρονται. Και γιατί ακριβώς, για ποιους λόγους? Καλησπέρα. Είναι στο πλαίσιο της επαναλαμβανικής κινητοποίησης της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που χάθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Ωστόσο, αυτή την ώρα υπάρχει συνάντηση σε εξέλιξη μεταξύ του διοικητή της έκθεσης ΥΠΕ, του κ. Καρβέλη, με εκπροσώπους των νοσοκομειακών γιατρών, όπου θέτουν ζητήματα όπως, για παράδειγμα, το τεστ σε όλους όσους μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία, προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά του ιού σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ένταξη των νοσηλευτών σε βαρέα και ανθυγιεινά, άνοιγμα των κλινικών οι οποίες είχαν κλείσει λόγω του κορονοϊού στα νοσοκομεία τα οποία δεν είναι αναφοράς, και από εκεί και πέρα, βέβαια, να δει η κυβέρνηση και το μισθολογικό ζήτημα των γιατρών και των ηρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Εύγο Γιαπρακά για το άμεσο ρεπορτάζ. Έχουμε... Και αν υπάρξουν δηλώσεις, θα τις μεταδώσουμε φυσικά. Εκεί τον, αυτό που διαμαρτύρονται. Και να πάμε στον κύριο Αρκουμανέα, αν τον έχουμε κοντά μας. Κύριος Παναγιώτης Αρκουμανέας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρκουμανέα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε, κύριε Αρκουμανέα, από το αν θα είστε εσείς ή ποιος συνεργάτης θα καταθέσει στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο εισαγγελέας για τις συνθήκες θανάτου και κρουσμάτων στην κλινική ταξιάρχης. Θα είστε εσείς? Δεν είμαι εγώ, γιατί αυτή την ώρα καταθέτει. Μας έχουν καλέσει ως μάρτυρες για τα πράγματα που είδαμε σε αυτή την κλινική, που δυστυχώς έχουμε τους νεκρούς που γνωρίζουμε και τα πάρα πολλά θετικά κρούσματα. Και σήμερα είχαμε επιπλέον θετικά κρούσματα. Δυστυχώς αυτή την κλινική δεν τήρησαν το πρωτόκολλο και τις διαδικασίες και έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχει εισαγγελική έρευνα και μας έχουν καλέσει να καταθέσουμε αυτά που διαπιστώσαμε κατά τις επισκέψεις μας στη συγκεκριμένη κλινική. Δηλαδή, τι διαπιστώσατε? Επειδή είναι κάτι που μπορείτε να το αναφέρετε δημόσια, υπάρχει λογοδοσία του θεσμικού σας οργάνου. Τι διαπιστώσατε για την κλινική ταξιάρχη? Όπως σας είπα, το βασικό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, μια που υπάρχει εισαγγελική έρευνα, είναι ότι δεν ακολούθησαν τα πρωτόκολλα. Είδαμε διάφορους, δεν ψάχναν, δεν εντοπίζαμε έγκαιρα εργαζόμενους ή και ασθενείς με συμπτώματα, τους οποίους βάσει του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΗ θα έπρεπε να απομονώσουν έγκαιρα. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε και αυτή την πάρα πολύ μεγάλη διασπορά σε αυτή την κλινική. Έπρεπε να είναι όλοι σε εγρήγορση. Στη συγκεκριμένη κλινική, από τη στιγμή που είχε ευπαθεί ομάδες όπως είναι όσοι κάνουν νεφρό, και θα έπρεπε να έχουν ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα, αυτά που τους έχουμε ήδη δώσει οδηγίες, θα έπρεπε να τα εφαρμόζουν εδώ και πολύ καιρό, που από ό,τι φαίνεται ότι σε πολλά από αυτά είχαν θέματα. Να κοιτάξουν οι συνάδελφοι αν μπορούν να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε το συγχρονισμό της εικόνας με τον ήχο του κ. Αρκουμανέα, αν είναι εφικτό. Θα επιμείνουμε λίγο στους ταξιάρχες, κύριε Αρκουμανέα, γιατί την Παρασκευή εδώ φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη, και τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Βαθιώτη, οι οποίοι έχουν και την αρμοδιότητα πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τους ελέγχους σε γυροκομεία, κλινικές, όλες αυτές τις δομές. Και τα έριξαν σε εσάς, να ξέρετε. Και είπανε ο ΕΟΔΗ, ούτε μπορεί να ελέγξει, ούτε έλεγξε. Έστειλε ένα χαρτί και από εκεί και πέρα γεία περιμειχθήτω. Είναι έτσι όπως το λένε? Γιατί είναι και οι δύο, ο ένας είναι γιατρός, ο άλλος είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλέγου και γιατρός. Και έδειχναν ΕΟΔΗ, λέγοντας ότι καλώς η ΠΝΠ σας δίνει την αρμοδιότητα, αλλά ότι δεν μπορέσατε. Ναι, όχι. Μια χαρά από την ώρα που ενημερωθήκαμε. Μια χαρά έχουμε καταθέσει και έχουμε καταθέσει και στον εισαγγελέα αυτή τη στιγμή αυτά που κάναμε για να δούμε τι έχει γίνει. Και άλλα έχει δει και ένα non-paper. Από την πρώτη στιγμή δώσαμε οδηγίες, πήγαμε, πήγε κλιμάκιο. Ακόμα είναι κλιμάκιο εκεί. ΕΟΔΗ δίνει τις οδηγίες, έχει την επιστημονική ευθύνη. Και όταν χρειάζεται και αφού υπάρχει κάποιο κρούσμα και ενημερωθούμε, κάνουμε την παρέμβαση, κάνουμε και προληπτικούς ελέγχους σε πάρα πολλά προνοιακά ιδρύματα και τα οποία θα συνεχίσουμε. Και δεν υπάρχει κάποιο θέμα αν καθυστερήσαμε. Αντιθέτως, πιστεύω και ότι μπορεί να διαβάσει αυτή την αναφορά και το non-paper που είχαμε βγάλει. Η δράση του ΕΟΔΗ από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε ήταν πάρα πολύ πλήρης και πάρα πολύ ολοκληρωμένη. Ρωτήσαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας. Και σύμφωνα με τον νόμο, κύριε Αρκουμανέα, ότι οι περιφερειάρχες πλέον και οι επιτροπές που φτιάχνει για αυτόν τον λόγο, δημιουργεί για αυτόν τον λόγο η περιφέρεια, οι επιτροπές υγείας, θα έπρεπε να έχουν διαρκή εποπτεία των ιδιωτικών κλινικών.
Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Τιακός, μας είπε ότι αυτό γίνεται μόνο μια φορά κάθε τρία χρόνια, προκειμένου να υπάρξει άδεια ή να ανανεωθεί άδεια. Απάντησε σωστά ο αντιπεριφερειάρχης ή θα πρέπει να υποπτεύει συνέχεια ο ίδιος και η Επιτροπή της Περιφέρειας και την κλινική ταξιάρχης και τις άλλες ιδιωτικές κλινικές? Γιατί δεν καταλάβαμε τελικά τι θα πρέπει να γίνει και τι τελικά έγινε. Ο ΕΟΔΗ δεν έχει την εποπτεία των κλινικών. Αυτή είναι αρμοδιότητες άλλων φορέων. Και δεν είναι μόνο η ποινική που προέκυψε τώρα λόγω κορονοϊού. Αυτές οι κλινικές έχουν δραστηριότητα πάρα πολύ καιρό. Άρα η σωστή λειτουργία τους για πάρα πολλά, γιατί έχουμε και άλλες κλινικές, οι οποίες ίσως δεν έχουν την έκπληξη δημοσιότητα, έχουν θέματα λειτουργίας τα οποία πρέπει να τα ελέγχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Το οποίο δεν κάνει ο ΕΟΔΗ, δεν είναι ελεκτικός μηχανισμός, είναι επιστημονικός φορέας. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ρακουμανέα. Πάμε για μια κοινωνία με μάσκες. Το λέω έτσι, ακούγεται υπερβολικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η μάσκα λοιπόν δεν είναι ένα αξεσουάρ. Η μάσκα είναι ένα αναγκαίο αντικείμενο για τη δημόσια υγεία των πολιτών. Γιατί θα πρέπει να την πληρώνουμε? Γιατί να μην γράφεται από τον ΕΟΠΗ? Γιατί να μην την καλύψει ο ΕΟΔΗ, όπως συμβαίνει με άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε για την υγεία μας? Καταρχάς, η μάσκα από ό,τι φαίνεται θα χρησιμοποιείται εκτεταμένα, ειδικά με τις προϋποθέσεις, και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και αυστηροί, ότι αν χρησιμοποιούμε τη μάσκα με λάθος τρόπο, δεν τη βάζουμε σωστά, δεν πλένουμε τα χέρια μας πριν, δεν πλένουμε τα χέρια μας μετά, και θέλω να τα τονίσω αυτά, μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα όταν αφορά στη μάσκα και να δεσπείρουμε τον ιό. Άρα αυτά που λέμε εμείς ως ΕΟΔΗ και οι ειδικοί για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι βασικό. Υπάρχουν λοιπόν οι χειρουργικές και υπάρχουν και οι φασμάτινες μάσκες, οι οποίες και αυτές θα μπορέσουν που θα δοθούν σχετικές οδηγίες πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και οι οποίες πλένονται, και αυτό πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο και προσεκτικό τρόπο, και οι οποίες άρα το κόστος για να χρησιμοποιήσουμε δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όχι, δεν με απαντήσατε όμως, συγγνώμη που σας το λέω. Ωραία για τις οδηγίες, αλλά γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε? Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, ή ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα μπορούν να τη βγάλουν με μια μάσκα. Θα χρειάζονται μάσκες για πάρα πολύ καιρό, προφανώς μέχρι να υπάρξει θεραπεία εμβόλιο. Δεν πρέπει να υπάρξει μια πρόνοια να γράφονται οι μάσκες, όπως το λέω, τα λέω πολύ απλά, για τα φάρμακα ή για τα ιδιοπτικής, να χορηγούνται με κάποιο τρόπο? Για κάποιες ειδικές και ευπαθείς ομάδες πρέπει να το εξετάσουμε. Αλλά γενικά, όπως και για άλλα πράγματα, όπως δεν γράφονται τα αντισηπτικά τα οποία πρέπει να έχει κάποιο σπίτι του, το οποίο είναι μέρος των πραγμάτων που πρέπει να έχει για την προσωπική του προστασία, έτσι και η μάσκα δεν γράφεται, είναι κάτι που καθένας πρέπει να εξασφαλίσει για να προστατεύσει τον ίδιο και την κοινωνία. Γιατί να ξέρουμε το βασικό για τη μάσκα είναι ότι προστατεύει τον άλλον και όχι τον εαυτό σου. Είναι αν είσαι συμπτωματικός ή έχεις ελαφριά συμπτώματα να μπορέσεις να προστατεύσεις τον άλλον. Είναι πολύ βασική διευκρίνηση. Κύριε Ρακουμανέα, για να καταλάβουμε λίγο και οι δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως οι πολίτες, πώς λειτουργεί ο ΕΟΔΗ? Αποφασίζει, σκέπτεται, συσκέπτεται, ακούει τους συμβουλούς του Ρακουμανέας και λέει θα κάνουμε αυτό σε αυτή την περίπτωση, ή ο Ρακουμανέας και οι συνεργάτες του, ο πρόεδρος δηλαδή του ΕΟΔΗ και οι συνεργάτες του, ακούνε τον κύριο Τσιόδρα, τους επιστήμονες, και παίρνουν καθοδηγήσεις και φτάνουν στην υλοποίηση αυτών των καθοδηγήσεων των επιστημονικών? Καταρχάς, όταν λέμε ΕΟΔΗ, μιλάμε για 2.000 άτομα και ο κύριος Τσιόδρας είναι μέλος του ΕΟΔΗ. Άρα, όλοι αυτοί οι επιστήμονες που βλέπετε και οι επιτροπές συνεργαζόμαστε καθημερινά και στο κομμάτι το υγειονομικό, αλλά και με την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα που θα οδηγήσουν στην άρση των περιορισμών. Άρα, είναι μια συνολική ομάδα πολλών επιστημόνων με πολλές διαπραγματεύσεις, πολλές διαβουλεύσεις. Μιλάμε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με το Ευρωπαϊκό, με το ECDC. Άρα, αυτά που βλέπετε είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών συσκέψεων και επιστημόνων, οι οποίοι όλοι μαζί καθόμαστε και βγάζουμε αυτές τις οδηγίες, οι οποίες ακολουθούν και πάντα και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ή αν κάποια βλέπουμε στο ευρωπαϊκό ότι δεν λειτουργούν, μπορούμε και να τα διαμορφώσουμε πάντα με βάση ό,τι ισχύει στην Ελλάδα. Άρα είναι ομαδική η δουλειά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα πω ότι κατά γενική ομολογία, στο γενικό πληθυσμό, με τις καμπάνιες του τον κύριο Τσιόδρα, με την παρουσία όλων σας, πήγαμε καλά. Στις ειδικές ομάδες όμως, και η υπόθεση ταξιάρχες με τους νεφροπαθείς, σε αιμοκαθαρόμενους, είναι χαρακτηριστικό. Πολλοί λένε ότι υπήρξε κενό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ογκολογικοί ασθενείς, υπάρχουν αυτοί που περιμένουν να έχουν χρόνιες παθήσεις. Εκεί δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει τεστ, να έχουν χορηγηθεί, να υπάρξει μια πιο επιθετική πολιτική? Δεν φοβάστε ότι ειδικά τώρα με το άνοιγμα, με την άρση των μέτρων, αυτοί οι άνθρωποι θα εκτεθούν σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο? Πάλι θα περιμένουν, αν τυχόν κάνουν πυρετό, να πάνε στο νοσοκομείο, και αν χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο? Δεν θα συνδεθούν ξανά με τη δημόσια υγεία οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη?
Καταρχάς, από την αρχή, το θυμάστε, όλοι έχουμε βάλει τις ευπαθείς ομάδες πάνω απ' όλα. Όλα αυτά τα μέτρα που πήραμε κυρίως ήταν για να προστατεύσουν τις ευπαθείς ομάδες, όπως είναι και συγκεκριμένοι. Ελέγχους σε επίπεδο και προληπτικούς, αλλά και αφού υπάρχει κάποιο κρούσμα, έχουν μείνει πάρα πολλοί σε πάρα πολλά ιδρύματα στην Αττική και σε όλη τη χώρα και προληπτικά. Και έχουμε βρει και αλλού και έχουμε κάνει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Άρα, ναι, με μία έννοια μας ανησυχεί. Δεν θεωρώ σκόπιμο να προσπαθούμε να πούμε ότι ο ταξιάρχης ήταν κάτι που έφταιγε ο ΔΗ ή το σύστημα. Προφανέστατα, σε κλειστές κοινωνίες, όπως είδαμε και στο Κρανίδι, η διασπορά ενός ιού, όταν μπει μέσα σε αυτή την κλειστή κοινωνία, είναι πολύ, επειδή είναι πάρα πολύ μεταδοτικός, είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί. Ακριβώς γι' αυτό η άμεση αντίδραση που έχουμε είναι ο σκοπός να περιορίσουμε αυτή τη διασπορά και σίγουρα να μην την αφήσουμε να βγει στην κοινότητα. Αλλά βλέπετε ότι τέτοια περιστατικά γενικά είναι τη χώρα, ναι, έχουμε δεκάδες ενώ σε κλειστές κοινωνίες που έχουμε επέμβει. Λέτε ότι δεν πρέπει να μας εκπλήσουν αυτού του είδους ειδήσεις. Παράδειγμα, είχαμε Ριτσόνα, είχαμε Μαλακάσα. Μόρια. Στη Μόρια είχατε πάει και πρόσφατα. Είχαμε Κρανίδι, Μαλακάσα. Λέτε ότι δεν πρέπει να μας ευθυδιάζουν, αλλά απ' την άλλη δεν εφησυχάζουμε κιόλας. Δεν λέμε εντάξει, συμβαίνει. Όχι, που δεν πρέπει να εφησυχαστούμε ούτε τώρα, επειδή βλέπω ότι γενικά υπάρχει ένα κλίμα που σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει στις 6 τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την άρση των μέτρων. Γενικά δεν έχει τελειώσει όλη η πανδημία. Είμαστε ακόμα, έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Όλα αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες είναι πρωτόγνωρα και για τη χώρα μας και για όλο τον πλανήτη. Και βλέπουμε η Γερμανία ανοίγει και αυτή τεστάρει τα μέτρα. Άλλες χώρες δεν ανοίγουν. Η κάθε μία προσαρμόζει τα μέτρα που θα λάβει. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να είμαστε γρήγορση. Άρα και για αυτούς τους πληθυσμούς, επειδή είναι ευπαθείς ομάδες, επειδή είναι κλειστές κοινωνίες, λέω ότι απλά επιστημονικά είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχει διασπορά έντονη από τη στιγμή που θα υπάρχει στο πρώτο κρούσμα, δεν σημαίνει ότι το αφήνουμε και ακριβώς γι' αυτό και στο Κρανίδι πήγα και εγώ ο ίδιος, πήγε και ο κύριος Καρδαλιάς, ο κύριος Τσιόγλας. Έχουμε επιτόπου παρέμβαση. Θέλουμε να ρωτήσουμε και οι δύο. Για τα σχολεία. Για τα σχολεία και ειδικά για τα δημοτικά. Το σηκώνει το θέμα και η αντιπολίτευση, αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχουν και οικογένειες που έχουν ηλικιωμένους στο σπίτι. Σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι 20 μέρες να ρισκάρουμε, να διακινδυνεύσουμε. Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για τα σχολεία, για τα δημοτικά, μιλώντας. Να μην ανοίξουν δηλαδή. Κοιτάξτε, όλα τα μέτρα σε επίπεδο και για τα σχολεία και για την οικονομία και για τον τουρισμό και για όλα, όπως σας είπα, επειδή είναι πρωτόγνωρα και γίνονται σε σκέψη αυτή τη στιγμή για να εξειδικεύσουμε ακριβώς τα μέτρα και θα γίνεται και συνέχεια αξιολόγηση. Δεν σημαίνει ότι αν κάτι πάει καλά ή αντίστοιχα δεν πάει καλά, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είπαμε ότι είναι όλα καινούργια. Τώρα, συγκεκριμένα για τα σχολεία, καταρχάς θα μιλήσει η Υπουργός αύριο και θα μπορέσει να εξειδικεύσει. Μας απασχολούν, αλλά πάλι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο σκοπός μας δεν είναι να είμαστε φοβισμένοι και να μην λειτουργήσει ποτέ η κοινωνία και η οικονομία. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να ανοίγει η κοινωνία. Θα υπάρχουν κρούσματα, δεν έχει εξαφανιστεί ο ιός. Δεν θα εκλείψει τελείως να πούμε τα κρούσματα. Δυστυχώς και ίσως κάποιες ευπαθείς ομάδες να έχουν προβλήματα. Ο σκοπός μας και στόχος μας είναι να είναι περιορισμένα. Πρέπει σιγά σιγά θα νοσήσει ένα μέρος του πληθυσμού και θα αποκτήσει και την απαραίτητη ανοσία. Μην φοβόμαστε να ακούσουμε κάποιο κρούσμα. Δεν σημαίνει ότι από σήμερα ή από τις 4 Μαΐου τελειώνει η πανδημία. Αντιθέτως, ξεκινάει ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος. Πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι. Να θεωρήσουμε ότι προς το καλοκαίρι, μπαίνει καλοκαίρι πια, θα βλέπουμε τον σερβιτόρο, τον ιδιοκτήτη, το προσωπικό σε οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε για τη σύντηση είτε για τη διασκέδαση των πολιτών, πλέον να φοράει υποχρεωτικά μάσκα και γάντια. Έτσι θα γίνει. Το πιο πιθανό είναι αυτή τη στιγμή, μάλιστα, να φοράνε σε κλειστούς χώρους ειδικά, αλλά ειδικά οι επαγγελματίες. Υπάρχουν και άλλα μέτρα που συζητάμε, όπως μπορεί να μπει κάποιο plexiglass στα σούπερ μάρκετ, να μην βγει και στα ξενοδοχεία, ώστε να μην υπάρχει άμεση επαφή. Είναι πολλά τα επιστημονικά μέτρα που κοιτάμε, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι παγκοσμίως η χρήση της μάσκας, ειδικά από επαγγελματίες υγείας ή άλλους επαγγελματίες όπως αναφέρατε και σε κλειστούς χώρους, θα συνίσταται για μεγάλο διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Νομίζω μας έδωσε ένα πλαίσιο, μια πρόγευση και αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός το απόγευμα, χωρίς να μπει σε πολλές λεπτομέρειες. Έχουμε την εικόνα από την Πεντέλη, από την. Χρυσάνθη. Μάσκες υφασμάτινες. Όλες τις λεπτομέρειες για τις μάσκες, όλα αμέσως μετά το μικρό διάλειμμα, έτσι. Έχεις πάρει μάσκες. Βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα τώρα για να προλάβουμε να δούμε και τις λεπτομέρειες. Yes, κυρίες και κύριοι.
κύριοι. Εγώ η σωτηρία θα σας πω τι είναι ο κοροναϊός. Ο κοροναϊός είναι ένας ιός που δεν μας αφήνει να βγούμε έξω, να συναντηθούμε με τις φίλες μας, να βγαίνουμε για παγωτό και να κάνουμε πατίνι. Μένουμε σπίτι και είμαστε ασφαλείς. Μπράβο, σωτηρία. Υπέροχη. Να είναι καλά σωτηρία. Η μαμά της μας άφηνε, αυτό και τους ατώσα. Ναι. Έτσι. Έχω πάρει γονική συνέντευξη. Γλυκύτατη. Με το καλό, τον Ιούνιο βλέπω σχολεία. Σωτηρία, να είσαι καλά, παιδιά. Κοριτσάκι μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να καλά. Πάμε πριν πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ, για να έχουμε και την διαδικασία, πάμε στις μάσκες. Να δούμε τις μάσκες. Να δούμε τις μάσκες στον κόσμο που και είναι η Χρυσάνθη εκεί, να μας δείξει τα είδη, γιατί κάποιοι δεν χρησιμοποιούσαν, κάποιοι είχαν μια χρήση. Τώρα πια μετά από αυτά που λέει ο κύριος Τσιόδρας και όλοι οι δημοξιολόγοι, στους κλειστούς χώρους από 4 Μαΐου, μόνο με μάσκα και όπου έχει κόσμο. Χρυσάνθη Παπά για τις λεπτομέρειες με τις κυρίες, κυρίους που θα είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα. Ναι, βέβαια, κυρίες έχουμε εδώ στην παρέα μας. Σύμφωνα με τις τελευταίες λοιπόν πληροφορίες, από τις 4 Μαΐου είναι υποχρεωτική η χρήση μασκών. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στο φαρμακείο της κυρίας Μιρέλας Κοτσόγιαν εδώ στην Πεντέλη, όπου θα μας δείξει ποιες είναι οι μάσκες, γιατί υπάρχουν διαφορετικά είδη, πώς πρέπει να τις χρησιμοποιούμε και πώς πρέπει να τις προφυλάσσουμε, να προφυλασσόμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Μάσκες υπάρχουν πολλών ειδών. Οι απλές χειρουργικές, οι FFP2 που είναι σε εμφάνιση σαν τις απλές χειρουργικές. Χρυσάνθη, να ζητήσουμε από την κυρία Κοτσόγιαν μια παράκληση να μας ανοίξει, να δούμε τις μάσκες, να την δούμε, να την ανοίξει. Βεβαίως, Σπύρο μου. Βεβαίως. Να ανοίξουμε. Και θα τις αγοράσουμε. Φυσικά είναι εύκολο. Έχουμε κάνει προετοιμασία. Ας ξεκινήσουμε να σας δείξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι δεν πιάνουμε ποτέ στα χέρια μας μια μάσκα αν δεν βάλουμε αντισηπτικό στα χέρια μας ή αν δεν τα πλύνουμε με σαπούνι και νερό. Μάλιστα. Σωστό. Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο λοιπόν η καθαριότητα και ακριβώς, η... Ακριβώς. Λοιπόν, παίρνω στην τύχη τώρα μια FFP2. Αυτή είναι μιας χρήσης. Μόνο από τα λαστιχάκια της και από κανένα άλλο σημείο. Όχι, δεν είναι μιας χρήσης αυτή. Είναι μιας χρήσης. Απλά η κατηγορία φιλτραρίσματος είναι FFP2. Είναι δηλαδή πιο μεγαλύτερη προστασία παρέχει αυτή η μάσκα. Άρα ουσιαστικά η διαφορά από τις υπόλοιπες που είναι μιας χρήσης είναι μεγαλύτερη προστασία. Σε έναν ασθενή θα πρότεινα να φοράει αυτή. Μάλιστα. Την FFP2. Οι άλλες είναι οι απλές χειρουργικές επίσης μιας χρήσης. Ναι. Και οι πλενόμενες που είναι οι βαμβακερές μάσκες που μπορούμε να τις πλένουμε και να τις σιδερώνουμε και να τις χρησιμοποιούμε. Μισό λεπτό, να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Είναι η FFP2 που μας τη δείξατε. Η οποία είναι μιας χρήσης όμως, έτσι, είναι απλά πιο ενισχυμένη. Μια απλή είναι μάσκα. Μιας χρήσης. Η επόμενη ποια είναι. Είναι πιο ενισχυμένη. Αυτή είναι πιο ενισχυμένη και την συστήνουν σε όσους νοσούν, έτσι, στους ασθενείς. Η επόμενη είναι. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Βεβαίως. Σε εμφάνιση ακριβώς η ίδια, απλή χειρουργική μάσκα μιας χρήσης. Είναι ακριβώς ίδια. Αυτή πώς λέγεται. Ακριβώς ίδια είναι η εμφάνιση. Εμφάνιση είναι ίδια, ναι. Για να δούμε πώς τη ζητάει κιόλας ο κόσμος. Είπαμε ότι διαφέρει μόνο η κατηγορία φιλτραρίσματος. Πώς τη ζητάει αυτή ο κόσμος. Μία μάσκα απλή χειρουργική μιας χρήσης. Δεν έχει κάποια ονομασία αυτή. Είναι μία απλή χειρουργική μάσκα. Μιας χρήσης. Όχι. Αυτή είναι η φασμάτινη. Λοιπόν, περνάμε στην φασμάτινη, σωστά. Αυτή είναι η φασμάτινη που. Νομίζω είχα να αφήσει μία ανοιχτή. Ναι, βέβαια. Έχω κάνει με αντισηπτικό τα χέρια μου, βεβαίως. Ναι. Ωραία. Να δείξουμε την υφασμάτινη. Η υφασμάτινη μάσκα επαναχρησιμοποιούμε. Το μικρόφωνο κοντά, Χρυσάνθη. Την κυρία. Την πλένουμε, τη σιδερώνουμε και την ξαναφοράμε. Α, αυτή η συγκεκριμένη. Άρα αυτή πλένεται και φοριέται. Ναι. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιούμε, την πλένουμε. Δεν την ξαναχρησιμοποιούμε αν δεν την έχουμε πλύνει. Την πλένουμε με καυτό σαπούνι. Με καυτό νερό, συγγνώμη, και σαπούνι, τη σιδερώνουμε σε υψηλή θερμοκρασία το σιδερό μας και την ξαναφοράμε. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να τη φορέσω αυτή τη μάσκα τώρα, να κάνω όλες μου τις δουλειές, να γυρίσω σπίτι μου, να την τακτοποιήσω σε ένα θεωρώντας εγώ καθαρό σημείο και να την επαναχρησιμοποιήσω. Όχι. Μα αυτό είναι και το σημαντικό με τις μάσκες. Δεν είναι σημαντική η ποια μάσκα θα διαλέξουμε. Σημαντικό είναι να τη φορέσουμε σωστά. Αυτές με το φιλτράκι, Χρυσάνθη, ποιες είναι. Επαναπαυόμαστε ότι φοράμε μάσκα και κάνουμε λάθος κινήσεις. Που μπορεί να μας εκθέσουν στον ιό. Υπάρχουν και κάποιες μάσκες με φίλτρο. Αυτές ποιες είναι? Δεν τις έχουμε αυτή τη στιγμή. Δώσαμε. Αλλά ούτως ή άλλως. Όχι, δεν είναι σε έλλειψη. Αλλά ούτως ή άλλως οι λοιμοξιολόγοι είπαν ότι τις μάσκες με το φίλτρο πρέπει να τις φορούν μόνο οι σίγουρα υγιείς και γι' αυτό τις πρότειναν για νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα. Γιατί μέσα από το φίλτρο νομίζουμε ότι. Αν νομίζουμε ότι είμαστε υγιείς, αλλά δεν είμαστε, είμαστε ένας ασυμπτωματικός φορέας, μέσα από το φίλτρο σπρώχνουμε τον αέρα μαζί, που εκπνέουμε μαζί με τον ιό στους γύρω μας. Οπότε καλό είναι να μην τις φοράμε αν δεν είμαστε σίγουροι ότι είμαστε υγιείς. Κυρία Κοτσόγιαννη, έχετε χρυσάνθη. Στις αρχές,
Έχει και κυρία Κοτσόγιαννη πλεξικλάς, έχει πλαστικό μπροστά από, βέβαια, από τον πελάτη. Βέβαια, βέβαια. Είναι αυτό. Έχει πλεξικλάς, βέβαια, αυτό, βέβαια. Είναι αυτό. Αυτό, ωραία. Έχει. Έχουν λάβει όλα τα μέτρα εδώ, αυτά που πρέπει και τηρούνται. Σύμφωνα με τα τετραγωνικά του καταστήματος, μόνο δύο πελάτες μπορούν να μπουν μέσα στο κατάστημα. Να το καταλάβουμε, συνάδελφοι, γιατί ακριβώς επειδή είναι διαφανές το plexiglass. Δεν θέλετε πολύ στο μικρό, ναι. Λοιπόν, μια ζωή με ταλαιπωρούσε το plexiglass σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα θα είναι παντού. Νόμιζα δεν περνάω ήχος φωνής. Τώρα θα είναι παντού, ακριβώς. Χρυσάθη, ευχαριστούμε την κυρία Μιρέλα Κοτσόγιαννη, στο πρόσωπό τη. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους φαρμακοποιούς και στα φαρμακεία υπαλλήλους. Εμείς ευχαριστούμε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι, υπό τη μία είναι και αφανείς ήρωες και αυτοί. Και στα ωράριά τους και στην υπομονή τους και σε όλα. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτηση για αυτά τα οποία περιμένουμε σήμερα και από τον Πρωθυπουργό, τα μέτρα τα οποία έρχονται σιγά σιγά από τις 4 Μαΐου. Δώστε μας τον κύριο Ζαχαριάδη, μην τρέπεστε. Και να καλησπερίσουμε τον κύριο Ζαχαριάδη, τον έχουμε κοντά μας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Ζαχαριάδη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Χρόνια πολλά. Από χθες η αξιωματική αντιπολίτευση θέτει ένα ζήτημα για τα παιδιά του Δημοτικού, λέγοντας ότι δεν μπορεί οι άνθρωποι που κλειστήκαμε στα σπίτια μας δύο μήνες να χρησιμοποιηθούν ή να τα παιδιά τους να μετατραπούν σε πειραματόζωα. Δεν είναι λίγο υπερβολικό αυτό, κύριε Ζαχαριάδη, να λέγεται? Κοιτάξτε, παρακολουθούμε μια συζήτηση η οποία υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα της χώρας αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Και οφείλουμε να επισημαίνουμε τους κινδύνους και να υπογραμμίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν προκειμένου να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή την πανδημία εμείς από την πρώτη στιγμή επιλέξαμε να μην κάνουμε αντιπολίτευση καινού περιεχομένου αλλά να συστρατευτούμε με μια αντίληψη η οποία θα βάζει ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία του πληθυσμού, τη δημόσια υγεία και το πώς θα μπορέσει η κοινωνία να βγει από αυτήν την μεγάλη δοκιμασία όρθια. Βλέπω σήμερα για παράδειγμα ότι στη Γερμανία που ανοίξανε τα καταστήματα υπάρχει μια υποτροπή των κρουσμάτων. Δεν μας ανησυχεί αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν εμάς η σκέψη μας, η λογική μας δεν το βάζουμε απόλυτα αλλά σκεφτόμαστε φωναχτά ως κόμμα και θέλουμε την ανταλλαγή των απόψεων και των επιχειρημάτων. Μήπως πέρα από την τρίτη ηλικίου που για αυτονόητους λόγους πρέπει τα παιδιά να επιστρέψουν στα θρανία να δώσουν τις πανελλήνιες. Για τους υπόλοιπους, μήπως είναι υπερβολικό το ρίσκο ή το τίμημα που πιθανόν να πληρώσουμε για 20-25 μέρες σχολικής χρονιάς που αν παρακολουθήσετε τα οργανωτικά και τα διαδικαστικά και αυτές θα είναι λειψές. Βλέπω. Διαβάζω βεβαίως διαρροές, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, αλλά λένε θα γίνονται ανά δύο ώρες, θα φεύγουν κάποιοι, θα έρχονται κάποιοι άλλοι. Μία μέρα θα κάνουν οι μεν, μία θα κάνουν οι δε. Αυτές οι λύσεις μπορεί χωροταξικά να είναι σωστές ή λογικές, δεν λύνουν όμως τα βασικά προβλήματα τα οποία υποτίθεται έρχεται να θεραπεύσει η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Άρα λοιπόν προτείνουμε στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό που θα πάρει την τελική απόφαση, διότι οι επιστήμονες εισηγούνται, η πολιτική ηγεσία αποφασίζει, να τα σταθμίσει δύο και τρεις φορές. Θυμάστε πριν από λίγες εβδομάδες, κορυφαίος επιστήμονας, δεν θέλω να αναφερθώ σε όνομα, Έλληνας, είναι με διεθνή καταξίωση, είπε ότι ίσως καλύτερα τα σχολεία να ανοίξουν από Σεπτέμβρη. Σε πολλές χώρες με μεγαλύτερη εμφάνιση κρουσμάτων αποφασίζουν να μην ανοίξουν τα σχολεία τώρα. Νομίζω ότι πρέπει κύριε να Ζαχαριάδη, με μεγάλη. Εφόσον δεν υπάρχει θεραπεία και εμβόλιο και μάλλον δεν θα υπάρχει μέχρι το Σεπτέμβριο, τι θα κάνουμε το Σεπτέμβριο που θα είναι και χειρότερος ο καιρός, θα πούμε πάλι να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία? Δηλαδή, πως εδώ συγκρούεται η λειτουργία της κοινωνίας, η οικονομία με το φόβο του κορονοϊού. Κύριε Καραμέρο, βρισκόμαστε σε μια τέτοια κρίση και σε μια τέτοια περιδίνηση που οι σύντομοι χρόνοι μας επιβάλλουν σύντομες απαντήσεις. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ ή ευτυχώς είναι πάρα πολύ μακριά αυτή τη στιγμή ο Σεπτέμβρης. Δεν ξέρουμε τι υποδομές θα έχουμε αναπτύξει μέχρι το Σεπτέμβρη, τι αλλαγές μπορούν να έχουν παρατηρηθεί, τι επιδημιολογικές μελέτες. Βλέπω με ανησυχία και δεν θέλω να φοβήσω κανέναν, αλλά είναι γνωστά. Μία μελέτη η οποία δημοσιεύεται στο BBC, τη διάβασα εγώ, και έχει να κάνει με σύνδρομο το οποίο συνδέεται και την
σχολίασε χθες και ο κύριος Τσιόδρας στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Με τους νέους ανθρώπους, με τα παιδιά. Στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν πρέπει να το δούμε αυτό, δεν πρέπει να το συνδέσουμε. Είναι στη Μεγάλη Βρετανία, σωστά το αναφέρετε. Όχι, έχω και πιο φρέσκο. Έχουμε την παράταση των μέτρων για τα σχολεία στη Γαλλία. Όχι για το Μάιο. Ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι θα πάμε για Ιούνιο, χωρίς να λέει ακριβώς ημερομηνία. Αργότερα, δηλαδή είναι πολύ πιο προ δύο ώρες. Κύριε Ζαχαριάδη, να ανανεώσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, περιμένοντας και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Νομίζω θα υπάρχουν πολλές πτυχές ενδιαφέρουσες να συζητήσουμε. Έχουμε λίγο την πίεση του χρόνου των διαφημίσεων. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ζαχαριάδη. Να είστε καλά, κύριε Ζαχαριάδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να δούμε λίγο το διαγωνισμό μας. Πάμε. Ουσιαστικά μιλάμε για το κινητό Samsung Galaxy S20, 128 GB. Τηλεφωνείτε στο 14999, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στον τηλεφωνητή ή στέλνετε SMS, open κενό, ονοματεπώνυμο στο 14999, ένα τρομερό επαγγελματικό κινητό. Βέβαια, γιατί με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για το υπέροχο Jeep Renegade χιλίων κυβικών αξίας 19.000 ευρώ. Μια ευκαιρία για να περάσετε τα επόμενα χρόνια υπέροχα μέσα στο δικό σας αυτοκίνητο για τις διακοπές στην καθημερινότητά σας. Επιστρέφουμε σε 2 με 3 λεπτά. Συνεντεύξει, ρεπορτάζ εδώ. Η Μάρτον, Παναγία μου, τις πιπεριές που σου έστειλα να φας, έριξες χλωρίνη πάνω. Αυτό σου είπα. Εγώ σου είπα πιπεριές φλωρίνης, όχι πιπεριές χλωρίνης. Όχι, Παναγία μου, ό,τι θες ακούς. Όχι, φακούς. Αγαπηθείτε, Ηρακλής Μιχαηλίδης, απίστευτος, καλός μας φίλος, το αγαπάμε πάρα πολύ. Πάντως, ο Τραμπ είπε ότι δεν φταίω εγώ, οι οδηγίες αν τις κάνει κάποιος λάθος. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι στη διάθεσή μας ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, ο κ. Δημήτρης Βερβεσός. Να τον καλησπερίσουμε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, πρόεδρε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Είμαι από συνεδρίες Ντουσού, θα είμαι λίγο σύντομα στη διάθεσή σας για να συνεδριάσουμε. Πάμε στις εικόνες που είδαμε νωρίς, από νωρίς το πρωί στα υποθηκοφυλάκια της χώρας, ειδικά μάλλον της Αθήνας. Και τα ειρηνοδικεία. Οι εικόνες που θεωρούνται για κάποιοι τουλάχιστον απαράδεκτες ή εν πάση περιπτώσει ενοχλούν αρκετούς από τους τηλεθεατές μας και φυσικά έχουμε και τις αντιδράσεις των δικηγόρων. Κοιτάξτε, καταρχήν έχω να ενημερώσω ότι στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας της Αθήνας και της Αττικής, Πρωτοδικείου Αθηνών και Πρωτοδικείου Ειρηνοδικείου Αθηνών και στα μεγάλα ειρηνοδικεία δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Τα προβλήματα εντοπίζονται στα υποθηκοφυλακία της Αθήνας και της Αττικής και στα ειρηνοδικεία της Ανατολικής Αττικής εκεί και της Δυτικής Αττικής. Εκεί και η χώρα είναι κατάλληλη και η φύλαξη δεν υπάρχει. Και γενικά όλες οι ανησυχίες που είχαμε κατά ένα μικρό αλλά σοβαρό μέρος έχουν επιβεβαιωθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει φύλαξη. Είναι περιορισμένο το οριακό το υλικό το οποίο έχει δοθεί σε αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους και βεβαίως σε αρκετούς χώρους μπορούν να λειτουργήσουν από αύριο τα δικαστήρια με τις συνθήκες που είδαμε εμείς γίνει στα μεγάλα ή του πρωτοδίου και του ειρηνοδικείου. Αλλά στα υποθηκοφυλακία της χώρας η κατάσταση θέλει βελτίωση άμεσα διότι δεν υπάρχουν φίλοι. Δεν υπάρχει αστυνομική δύναμη δημόσια. Σε κάποια υπάρχουν security, σε κάποια δεν υπάρχουν. Άρα επαφή στον πατριωτισμό των προσεγγισμένων πολιτών, δικηγόρων και μηχανικών και λοιπόν άλλων που έρχονται στα υποθηκοφυλακία της χώρας εκεί. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να το δει άμεσα το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εμείς είχαμε πει ότι δεν βιαζόταν να γίνει αυτή η δουλειά για τρεις μέρες. Δεν θα πέφτει η οικονομία έξω για τρεις μέρες. Θα μπορούσε να ξεκινήσει από Δευτέρα αυτή η προσπάθεια επαναλειτουργίας των υποθηκοφυλακίων της χώρας και των δικαστικών σχηματισμών. Δεν ξέρω αυτή η βιασύνη αν τελικά δικαιολογείται, αλλά νομίζω ότι από τις εικόνες που είδατε, μάλλον θα έπρεπε να είχαμε περιμένει περισσότερο, να είχαμε πάρει περισσότερα μέτρα και να είχαμε κάνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια, τουλάχιστον όχι εμείς, αυτοί που είναι αρμόδιοι, να πάρουν τα μέτρα προφύλαξης και τήρησης των υγειονομικών κανόνων όπως έχει χαράξει η αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Να πούμε ότι αντιδράτε και οι δικηγόροι. Είναι υποθηκοφυλάκιο οι εικόνες αυτές που βλέπουμε. Να πούμε ότι αντιδράτε και οι δικηγόροι. Είναι και από περιφερειακά υποθηκοφυλάκια. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο Αθηνών, είναι και σε πολλά περιφερειακά υποθηκοφυλάκια. Ακριβώς. Έμιστα κυρίως δημόσια κτίρια, δεν αναφέρουμε στα άμιστα, αυτά που είναι ιδιωτικά, αυτά που είναι δημόσια κτίρια και στα οποία οφείλει να υπάρχει δημόσια δύναμη να ελέγχει την είσοδο και την έξοδο και να υπάρχουν συγκεκριμένοι να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και εντός του χώρου και εκτός του χώρου. Γιατί ο συνωστισμός δημιουργείται κυρίως και εκτός του χώρου. Υπάρχει μεγάλη πίεση των ανθρώπων να μπουν μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους που έχουν τόσο καιρό εκτός λειτουργίας. Καταλαβαίνετε, όλοι θέλουν να προλάβουν. Μάλιστα. Και ειδικά στην υποθηκοφυλακία υπάρχει αρχής χρονικής προτεραιότητας. Δηλαδή, όποιος προλάβει και γράψει το βάρος, όποιος μπει πρώτος, καταλαβαίνετε, υπάρχει και αντιλαμβάνεστε. Αν δεν γίνει ένα σύστημα με ραντεβού ή αν δεν γίνει ένα σύστημα με τήρηση τάξης με δημόσια δύναμη, επαναλαμβάνω, δεν θα μπορούμε να έχουμε. Θα έχουμε φαινόμενα και τις επόμενες μέρες. Γιατί σήμερα είναι μέρα αποχής. Σήμερα είναι μέρα αποχής. Αύριο οι δικηγόροι θα πάνε στις δουλειές, αν πάνε.
Που σημαίνει ότι θα έχω μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί που θα το εντοπίσει. Εμείς τα εντοπίσαμε, τα είπαμε. Από εδώ και πέρα, αυτοί που είναι αρμόδιοι να τηρήσουν τα. Ας αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Πρόεδρε, χυμαρόδι, ξεκάθαρο. Στις επόμενες μέρες θα επανέλθουμε για να δούμε τι αν άλλαξε κάτι προς το, προς το καλύτερο. Θα γίνει, αλλά φοβάμαι σε μερικά θα δούμε και εικόνες τέτοιες χειρότερες, γιατί θα έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση δικηγόρων. Να είστε καλά. Σας αποδεχθέσουμε γιατί πρέπει να επιστρέψετε στο ΔΣ. Ετοιμάζονται όλα και είναι μια νέα πραγματικότητα. Δεν θα είναι εύκολο σίγουρα. Έλα, ο Γρηγόρης Πωσγιός. Κοντά μας. Τι κάνατε. Περιμένουμε το βράδυ να πάμε να δούμε το τρίτο τέταρτο επεισόδιο του Last Dance. Δεν τα έχετε δει ακόμα. Τρίτο, τέταρτο, όχι. Εγώ είδα τον τρίτο. Το ένα μηδέν σε έχω. Ένα μηδέν παραπάνω. Λοιπόν, Ρόντμαν, απίστευτος. Έχει γίνει χαμός με τον Ντένις Ρόντμαν. Κυρίως ασχολούνται με αυτό από το Last Dance. Έχει κερδίσει, έχει κλέψει τις εντυπώσεις η Κάρμεν Ηλέκτρα, η οποία έχει μιλήσει για τη σχέση της. Θυμίζω, είχαν παντρευτεί για 9 ημέρες το 1998, ο Ντένις Ρόντμαν ήταν τόσο κράτησε η επίρρεια. Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Στο Las Vegas. Είχανε παντρευτεί στο Las Vegas. Έρωτα, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα η Κάρμεν Ηλέκτρα έχει πει διάφορα ότι έχει συνευρεθεί σεξουαλικά με τον Ντένις Ρόντμαν και μέσα στο προπονητικό κέντρο των Chicago Bulls και μέσα στο γήπεδο, στο φυσικοθεραπευτήριο. Δηλαδή αυτό το παλικάρι ταλαιπωρήθηκε. Δεν είχε προσωπικό χώρο. Ναι. Δηλαδή, πάντως, όλο τον ντοκιμαντέρ ξέρει να δείξει ότι πλην του Πίπεν όλους τους άλλους τους κουβαλούσε στην πλάτη ο Τζόρνταν. Ακριβώς. Αυτό. Ναι, υπάρχει μαρτυρία. Αυτό πάει να βγάλει. Τον έχει τραβήξει από το σκουλαρίκι που είχε στη μύτη, που ήταν χαλκάς. Τον έχει ο Τζόρνταν τον. Ναι. Είναι τον Ντένις Ρόντμαν. Εντάξει, είναι, έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες το συγκεκριμένο. Πάμε να δούμε Έλληνες. Πάμε να δούμε τους Έλληνες. Σας θυμίζω, είχαμε μιλήσει με τον Γιώργο Δέδα πριν μερικές εβδομάδες. Επέστρεψαν από τη Ρωσία 140 Έλληνες μαζί του. Και ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Δημήτρης Πρίφτης. Καλά στην υγεία του. Και ο σκύλος του. Ναι, και με το σκύλο. Πάμε να δούμε τι είπαν αποκλειστικά στην κάμερα του Open. Βεβαίως. Πολύ ενδιαφέρον. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυβέρνηση, προφανώς στον Πρωθυπουργό, σε όλους τους υπουργούς, στον κύριο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, στον κύριο Χαρδαλιά, στον Υπουργό Υγείας, σε όλους τους φορείς, στην πυροσβεστική, στην αστυνομία. Προφανώς μιλάω στο όνομα αρκετών συμπολιτών μας οι οποίοι επαναπατρίστηκαν σήμερα. Είναι πάνω από 140 νομίζω που είμαστε στην πτήση. Ακολουθούμε τη διαδικασία υγεία σε όλο τον κόσμο. Νιώθουμε όμορφα, γυρίσαμε στη χώρα μας. Νιώθουμε πιο ασφαλείς εδώ. Είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά που βλέπουμε από την τηλεόραση. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλη τη χώρα, από την επιστημονική κοινότητα, από τον πολιτικό κόσμο. Έχει γίνει μια σωστή διαχείριση της κατάστασης και νιώθουμε περήφανοι γι' αυτό. Άλλο ένα αποκλειστικό του αθλητικού τμήματος του Open. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε λίγο τη δημοσκόπηση, φίλοι τηλεθεατές. Για τις μάσκες. Για τις μάσκες. Να δούμε. Α, τι είδους μάσκα σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε και λέτε κατά 24% χειρουργική αυτή τη μια χρήση. Δηλαδή. Γιατί και 62% έχει πολλαπλό χρήσεων που την πλένει κιόλα και δεν έχουν βγει. Μάτινε ή άλλο υλικό. 14%. Ο κόσμο πάει, είναι το κόστο. Το κόστο. Αυτό που θέσαμε και στον πρώτο. Το κόστο. Πάμε να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που μα στέλνετε εκεί. Δεν έχουμε κανένα λόγο να τα αποφύγουμε, γιατί έχουμε την κυρία Κασάντρα Πίτερσεν από την Θεσσαλονίκη, ορμόμενη όπω συνηθίζουμε να λέμε, συμβουλευτική ψυχοθεραπεύτρια. Βασικό συστατικό τη καθημερινότητά μα. Η ερωτική ζωή. Έτσι. Λοιπόν, έρωτας και σεξ μπαίνουν σε καραντίνα την περίοδο του κορονοϊού. Ρωτούν οι φίλοι τηλεθεατές και κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε έστω και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν. Ναι. Ναι, νομίζω με αφορμή τη σημερινή ημέρα που μας εντάσσει σιγά σιγά στη σταδιακή άρση των μέτρων, ίσως έχει έρθει και ο καιρός να γίνει μια αποτίμηση του αποτυπώματος που άφησε η καραντίνα στον έρωτα και τις συντροφικές μας σχέσεις. Ξέρετε, την περίοδο της καραντίνας ήρθαμε όλοι αντιμέτωποι με ένα παράδοξο. Το οποίο φαίνεται ότι θα συνεχίσει στο δίνεκες. Οφείλουμε να κρατήσουμε φυσικές αποστάσεις την ίδια στιγμή που ο έρωτας τίνει να οδηγεί τους ανθρώπους σε μορφές εκδήλωσης στοργής που περιλαμβάνουν σωματική επαφή. Δηλαδή το άγγιγμα, η αγκαλιά, το χάδι, η ένωση των κορμιών, όλα αυτά που για τον έρωτα είναι ζωή, για την κοινωνία της πανδημίας φαίνεται να είναι κίνδυνος. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, η καραντίνα οδήγησε αρκετούς ανθρώπους να εκτιμήσουν τη συντροφικότητα ως βασικό παράγοντα της ζωής και των σχέσεών τους. Και θα λέγαμε ότι φαίνεται να απήλαυσαν ένα συγκεκριμένο είδος συντροφικότητας, αυτό που δεν μπερδεύει το αμοιβαίο μαζί με τον εκμηδενισμό της δυνατότητας για προσωπικές ανάσες, για προσωπικό χρόνο και ιδιωτικότητα. Κυρία Πίτερσεν, αυτό δεν το κατάλαβα λίγο, άμα το εξηγήσετε. Για εξηγήστε μας λίγο ξανά αυτό το τελευταίο το αμοιβαίο. Ναι, λίγο. Ξέρετε,
Μία κρίση δεν μπορεί εύκολα να διαλύσει σχέσεις που πατάνε σε γερά θεμέλια αμοιβαίων αξιών και προθέσεων. Ακόμα και αν είναι τέτοιας φοδρότητας όσο αυτή που ζούμε άρα τώρα. Άρα λέτε ότι η καραντίνα έβγαλε απόδειξη πραγματικού έρωτα, ειλικρινής αγάπης ή ειλικρινής έλξης ακόμα και για ερωτική συνέβρεση. Δηλαδή θέλω σε ένα ερωτικό μου σύντροφο, παράδειγμα. Ναι, θα έλεγα ότι ο κορονοϊός γενικώς φαίνεται να λειτουργήσε λίγος με γενθητικό σφακό όσων διαμεσολαβούνται μέσα σε μια συμβιωτική σχέση και πριν την καραντίνα. Και αντίθετα, αν δεν δηλαδή σε μπορώ άλλο. Αφού τώρα είμαστε μαζί, δεν μπορώ άλλο να σε βλέπω. Δεν μπορώ να συνεπάρξω μαζί σου. Έτσι. Αν ο γάμος ή η σχέση κάποιου είχε προβλήματα και η καραντίνα αυξάνει αυτή την ημερήσια τριβή στο ζευγάρι, τότε αυτό αυξάνει και την πιθανότητα των συγκρούσεων. Ναι. Η καραντίνα δηλαδή ενδεχομένως να επιφέρει κλειδονισμούς στη σχέση, απομόνωση, ισοστρέφεια, όλα αυτά τα οποία με τη σειρά τους αναστέλνουν την ερωτική διάθεση. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν και αυτό που λέμε οι μη συμβιωτικές σχέσεις, δηλαδή σχέσεις μεταξύ ζευγαριών που δεν ζουν κάτω από το ίδιο. Από την ίδια στέγη. Και εκεί θα λέγαμε ότι η καραντίνα λίγο μας υπενθυμίζει την επαναστατική ή την πολιτική της διάσταση, την πολιτική διάσταση του έρωτα, που μπορεί και επιβιώνει υπερβαίνοντας φυσικές αποστάσεις. Πες το, ρώτησε το αυτό που. Είναι, το ξέρω την απάντηση. Να την πω. Αν δεν αρχίσουν τα σχολεία. Ναι. Να κουράζονται τα παιδιά και να κοιμούνται νωρίς, δεν μας σώσει καμία ειδικός. Ναι, δεν έχετε καθόλου άδικο, γιατί αξίζει κανείς να λάβει υπόψη του ότι οι συνθήκες ζωής μέσα στις οποίες τοποθετείται η σχέση παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ερωτική διάθεση. Όταν λοιπόν κυριαρχεί ανάμεσα στο ζευγάρι η δυσκολία και η πίεση με τη συμβίωση με τα παιδιά, η ανασφάλεια για το αύριο, όταν οι ανησυχίες για τα οικονομικά πολλαπλασιάζονται, όταν υπάρχει γενικώς πίεση, συρρυκνώνεται η ερωτική επιθυμία, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητος ότι υπάρχει κάποιο κενό στην ίδια τη σχέση. Λοιπόν, να είστε καλά πάρα πολύ. Και ενός λεπτού συγγύη στα παράνομα ζευγάρια. Που κανένας δεν μίλησε ποτέ για αυτά στην Ελλάδα. Τα φιλιά μας, οι φιλόξενοι πανέμορφοι Θεσσαλονίκη. Να πάμε πάρα πολύ και μας έχει λείψει. Να είστε καλά, κύριε Πέτρο. Να σου πω, βασικό συστατικό τη ζωή ο έρωτα. Πώς θα λειτουργήσει. Δώστε ένα κινητό καλύτερα. Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης είναι συγκεκριμένο. Ναι. Φασμάτινες, πλενόμενες, περισσότεροι φίλοι. Και το Samsung. Το Samsung, πώς το διεκδικείτε. Τηλεφωνείτε στο 14999, αφήνετε όνομα τεπώνυμο και τα στοιχεία σας ή στέλνετε SMS open και όνομα τεπώνυμο επίσης στο 14999. Και μπαίνουμε στην ίδια, με δύο ακριβώς διαδικασία, στην πιθανότητα να κερδίσουμε το Jeep Renegade, να κερδίσετε το Jeep Renegade 1000 κυβικών αξίας 19.000 ευρώ με ανανεωμένο facelift, μια σπορ πρόταση για ωραίες διαδρομές, για την καθημερινότητά σας, για τα ταξίδια σας, οτιδήποτε θέλετε. Λοιπόν, ειδήσεις αγοράς και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε, έτσι. Ναι. Κυρία Πίτερσεν, ήθελα κάτι άλλο να ρωτήσω, ιδιαίτερος. Ναι, λοιπόν, μείνετε στο πρόγραμμα του Open, καθώς έχουμε μια ευχάριστη έκλειψη που αφορά την ενημέρωσή σας, φίλοι τηλεθεατές, έτσι. Πριν το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, θα είναι μαζί σας ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη. Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Βγαίνουμε από το σπίτι, τα πρώτα βήματα, ο τίτλος της έκτακτης εκπομπής, με πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Πλήρες ρεπορτάζ, έτσι. Και το σχόλιο διαρκής το δύο ροή ενημέρωσης. Καλώς συναδέλφων. Μέχρι και το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Λιμπεράκη στις 7.30, εδώ στο Open. Το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο ακριβώς στις 3. Done. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Βοήθειά σας. Και 35-4 τελειώσαμε σήμερα. Εντάξει. Έτσι. Ό,τι πει ο μαέστρος. Δεν είναι θέμα. Έτσι. Αύριο 3. Να είστε καλά.